Κινήσεις που θα βγάλουν την ομάδα από το αδιέξοδο θα πρέπει να γίνουν άμεσα στη Νίκη Βόλου, καθώς ο χρόνος πιέζει και η 22 Αυγούστου, που είναι η τελική ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων για συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα, πλησιάζει και κινήσεις για την ανασυγκρότηση της ομάδας δεν φαίνονται στον ορίζοντα. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συγκρότησης διοίκησης πρωτοδικείου από άτομα που αγαπούν την ομάδα και σε κάποιο βαθμό μπορούν να συνεισφέρουν, ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει και συγκατάθεση των μετόχων για να γίνει κάτι τέτοιο, οι οποίοι για την ώρα είναι απολύτως αμέτωχοι. Για να μπορέσει η ομάδα να αγωνιστεί κανονικά στο πρωτάθλημα, θα πρέπει να τακτοποιηθούν ορισμένες οικονομικές εκκρεμότητες, όπως προσφυγές αλλά και η εγγύηση που καταθέτει κάθε ΠΑΕ στην αρχή του πρωταθλήματος. Πάνω απ' όλα ζητείται διοικητικό σχήμα, το οποίο θα αναλάβει να τρέξει όλες τις εκκρεμότητες που υπάρχουν και θα προχωρήσει στην πρόσληψη προπονητικού επιτελείου και αρκετών ποδοσφαιριστών, αφού οι περισσότεροι αποχώρησαν από την Νίκη και ήδη προπονούνται με τις νέες τους ομάδες. Άμεσα κινήσεις από την Ερασιτεχνική Νίκη ζητούν οι οργανωμένοι, αφού βάσει νόμου κατέχει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Κιανόλευκης ΠΑΕ και συνεπώς μπορεί να παίξει σημαίνοντα ρόλο στις εξελίξεις.